951 είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Ιώτα Γάμα, το 13ο κεφάλαιο και το 36 εδάφιο. 36 εδάφιο. Από το Ιώτα Γάμα, το 13ο κεφάλαιο, από τη σελίδα 951 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμος Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς, «Όπου υπάγω δεν δίνασαι τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, δια τι δεν δύναμε να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ σου». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Την ψυχή σου θέλεις βάλει υπέρ εμού? Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, δεν θέλεις φωνάξει, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, έως σου με απαρνηθείς τρεις». Ας μην ταράτε την καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεό και σε με πιστεύετε. Εν δικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι. Και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, «Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μίδια μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου, θέλετε γνωρίσει, και από τον ίν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκείς ημάς». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τόσον καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε? Ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε εμοι ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμοι? Ιδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε εμοι. Αληθώς σας λέγω, στις πιστεύεις εμέ τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το όνοματί μου, θέλω κάμει τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το όνοματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμών εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Έτσι ο λίγων και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Εσείς όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Εν εκείνη τη μέρα εσείς θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου, και θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει με αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας ουχή ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχείς τον κόσμον?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τη σε με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλω μεν ελθεί και εν αυτόν θέλω μεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών εμέ τους λόγους μου δεν φυλάτει, και ο λόγος τον οποίον ακούετε δεν είναι δικός μου, αλλά του πέψαντος με Πατρός. Αμήν». Ο Πέτρος 3,5 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Τον ακολουθεί κατά πόδας. Πολλά λάθη έχει κάνει. Αλλά ήρθε η ώρα ο Κύριος να φύγει και να τους αφήσει για λίγο μόνος. Και είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος να μείνει χωρίς τον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό να τον πειμένει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το πρόβατο της βοσκής του Θεού να μην έχει πειμένα.
Αυτό δεν το έχει καταλάβει ακόμη ο Πέτρος. Ακόμη ο Πέτρος αισθάνεται πολύ δυνατός. Και όταν ακούει ότι εγώ θα φύγω και εκεί που πάω από το στόμα του Χριστού και εκεί που θα πάω εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, ο Πέτρος λέει, τι λες τώρα, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Δεν ξέρεις πόσο σπουδαίος είμαι, πόσο δυνατός είμαι, πόσο πιστός είμαι, πόσο αφιερωμένος είμαι. Όπου πας θα έρθω μαζί σου. Κοιτάξτε τώρα αδερφοί αγαπητοί, παίρνει τη θέση του ποιμένα. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω όπου και να πας. Εγώ μαζί σου θα είμαι. Και αν χρειαστεί θα πεθάνω και για σένα. Εγώ είμαι ο ποιμένας σου. Εσύ σου είσαι το πρόβατό μου. Εγώ θα σε υπερασπίζομαι. Εγώ θα σε φροντίζω. Δεν θα αφήνω κανένα να σε πειράξει. Αλληλούια. Και ο Κύριος του λέει, εσύ, εγώ, εσύ, τι ώρα είναι? 11-12 το τη νύχτα. Μάθε ότι δεν θα ξημερώσει. Δεν θα λαλήσει ο Αλέκτορ πάνω από 3 φορές. Και εσύ θέλεις να γίνεις ποιμένας μου, του Ιησού. Εσύ 3 φορές θα με απαρνηθείς. Αλληλούια. Μέσα σε λίγες ώρες. 2, 3, 4, 5, 6 ώρες τις επόμενες ώρες. Ο Πέτρος δεν μίλησε, αλλά αυτό που ο Χριστός έγινε. Και ο Πέτρος άρχισε να κλαίει πικρά. Γιατί όχι μόνο να τον υπερασπιστεί δεν μπόρεσε, αλλά μπροστά στις δυσκολίες έγινε ένα σήμα του ανθρωπάκι. Μπροστά στα μάτια του ο Πέτρος διεπίστωσε ότι είναι αδύναμος, ασήμαντος, άθλιος, ουτιδανός και μάλιστα ο χειρότερος από όλους τους άλλους που δεν μίλησαν. Οι άλλοι βρήκαν χάρη. Δεν χρειάστηκε κανείς να τον αρνηθεί. Όμως ο Πέτρος που αποφάσισε να γίνει ποιμένας έχασε την εύνοια του Θεού. Έχασε την προστασία του Θεού. Έχασε τη φροντίδα του Θεού. Και τώρα ο Κύριος μας απευθύνεται σε όλους τότε και σε όλους σήμερα. Είσαστε μαθητέ μου. Πολλά θα δουν τα μάτια σας. Πολλά θα ακούσουν τα αυτιά σας. Πολλά θα ζήσετε. Μεγάλος είναι ο εχθρός. Αλλά πολλές φορές αυτά που θα ακούτε από το στόμα μου, αυτά θα σας φέρουν ταραχή. Πολλές φορές αυτά που εγώ θα κάνω, αυτά θα σας φέρουν σε αγωνία, σε φόβο. Γι' αυτό, για ακούστε με προσεκτικά. Μην ταράτε την καρδιά σας. Μην δειλία, μην αγωνία. Μην αφήνεις την ταραχή να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Μην αφήνεις το φόβο να θεργεύει. Και τώρα τι θα κάνω. Και τώρα τι θα γίνει. Και τώρα που θα πάω. Δεν είσαι προβατάκι μου. Σ' αφήσω. Θα σε εγκαταλείψω. Τι φοβάσαι? Γιατί αγωνιάς? Γιατί χτυπάει η καρδιά σου? Γιατί κλαις? Γιατί θλίβεις την ψυχή σου? Γιατί καταθλίβεις την ψυχή σου? Είσαι ή δεν είσαι πρόβατο της βοσκής μου? Είσαι ή δεν είσαι? Έχεις ή δεν έχεις ποιμένα? Είμαι ή δεν είμαι ο ποιμένας ο καλός? Με έβαλε ποιμένα σου ο πατέρας μου ο ουράνιος ή δεν με έβαλε?
Είναι ο πατέρας μου ο ουράνιος πατέρας δικός σου ή δεν είναι? Ο πατέρας μου και ο πατέρας σου δεν φροντίζει για μένα και για σένα? Μα πρέπει να περάσω από το σταυρό. Κι εγώ πέρασα από το σταυρό. Πρέπει να περάσω από ονειδισμό. Κι εγώ. Πρέπει να πάρω το σταυρό μου στην πλάτη και να ανέβω το Γολγοθά. Κι εγώ. Μα και τα καρφιά. Κι εγώ. Μα και το ακάνθινο στεφάνι. Κι εγώ. Μα και τον ονειδισμό των εθνών. Κι εγώ. Μα και το ραβδισμό και το βουρδουλισμό, αν υπάρχει λέξη αυτή. Όλα. Αλλά στο τέλος εγώ ενίκησα και εσείς θέλετε νικήσει. Τώρα λοιπόν στο Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Τώρα στο Θεό πιστεύετε, τον Πατέρα, και σε μένα πιστεύετε, τον ποιμένα, τον καλό. Δεν θα χρειαστεί ούτε το αίμα σου να χύσεις, ούτε να σταυρωθείς, ούτε το σταυρό μου να πάρεις την πλάτη σου. Αυτά όλα τα έκανα εγώ για σένα. Εγώ πλήρωσα για τα λάθη σου. Έκανες πολλά λάθη. Εγώ πλήρωσα για τα λάθη σου. Έκανες πολλές αμαρτίες. Εγώ πήρα την ποινή της αμαρτίας. Εγώ πήρα την ποινή του λάθους. Εγώ πήρα την ποινή της αποτυχίας. Εγώ πλήρωσα για όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις εσύ. Δεν χρειάζεται να τιμωρηθείς εσύ. Δεν χρειάζεται να σταυρωθείς εσύ. Εσύ να ξέρεις ότι όπως εγώ εδώ στη γη δεν ήμουν μόνος μου, αλλά ο πατέρας μου ο κατοικών εν εμή έκαμε τα έργα που βλέπετε. Έτσι και εσείς, τώρα που πάω στον πατέρα μου εγώ, δεν θα είσαστε μόνοι σας επί της γης, αλλά εγώ ο Χριστός που θα κατοικώ μέσα σας, αν με αφήσετε, εγώ θα κάνω τα έργα τα δικά σας. Εδώ είναι η δυσκολία. Τα έργα σου επί της γης θα τα κάνεις εσύ ή ο Χριστός? Τα έργα μου, λέει ο Χριστός, επί της γης δεν τα έκανα εγώ, ο πατέρας μου τα έκανα. Θα με εμπιστευτείς τώρα να μ' αφήσεις να κάνω εγώ ο Χριστός που κατοικώ μέσα σου τα έργα σου επί της γης? Θα μ' αφήσεις εγώ να εργάζομαι για σένα? Θα κάνεις την άκρη εσύ? Να πάω εγώ μπροστά? Θα βάλεις την ειρήνη τη δική μου στην καρδιά σου? Θα βάλεις τη χαρά τη δική μου στην καρδιά σου? Θα βάλεις την πίστη του Θεού στην καρδιά σου? Μπορείς να με πιστευτείς κατά πάντα? Κατά πάντα όμως. Να με πιστευτείς, το Θεό να πιστευτείς. Όπως εγώ ο Χριστός εμπιστεύτηκα κατά πάντα τον Πατέρα. Παρέδωκα τον εαυτό μου εις τον κρίνοντα δικαίως. Δεν ενήργησα εγώ τίποτα. Άφησα τα πάντα στα χέρια του Πατέρα μου. Μπορείς τώρα να αφήσεις και εσύ τα πάντα στα χέρια τα δικά μου? Τα πάντα, τα πάντα. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι κακό έχει γίνει από τα δικά σου λάθη. Άσε τώρα ό,τι καλό γίνει να γίνει από το δικό μου έργο. Είδατε αδελφοί αγαπητοί τι ωραία που μας αφήνει ο Χριστός να πάμε πίσω. Μας πρόγνει. Σήμερα μας πρόγνει. Πήγαινε πιο πίσω, ντε. Πήγαινε πιο πίσω, ντε. Όχι να σπρώξω εγώ τα άλλα πρόβατα.
Όχι να επιμένω εγώ τα άλλα πρόβατα, αλλά ο Χριστός λέει φύγε από τη μέση να πάω εγώ μπροστά. Θέλεις κάτι να κάνεις, πήγαινε πίσω πίσω. Τελευταίος, μπορείς να γίνεις. Πίσω πίσω, πίσω πίσω, τελευταίος. Μα είμαι δυνατός, τελευταίος είσαι πιο χρήσιμος. Μα είμαι αδύνατος, κοντά μου. Τι θέλεις να είσαι, δυνατός και τελευταίος ή αδύνατος και κοντά στον Χριστό. Ωραίο δίλημα. Δεν ξέρω τι από τα δύο θέλω. Να σας πω τι θέλω. Αδύνατος κοντά στον Χριστό. Αλλά κι αν μου δώσει δύναμη και πάω τελευταίος πάλι κοντά στον Χριστό θέλω να είμαι. Αλλά δυνατός και πρώτος ποτέ. Αλληλούια. Είναι καλό το μήνυμα, αδελφοί. Είναι καλό να σας πρόγνει ο Χριστός. Είναι κακό να σας πρόγνει άνθρωπος. Είναι καλό να σας πρόγνει ο Χριστός. Μερικές φορές πονάει. Μερικές φορές θλίβει. Μερικές φορές έτσι λιγάκι στενοχωρεί. Αλλά είναι καλό. Είναι καλό να σας πρόγνει ο Χριστός. Και το προβατάκι μπορεί να πάρει κανένα δρόμο από εκεί που θα τον βγάλει στον κρεμό. Και έρχεται ο Χριστός, τάκ, 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 πες μέσα, μέσα. Μπορεί να πάει από εκεί το προβατάκι, μέσα, μέσα. Μαζί, όλοι μαζί αδερφοί. Όλοι μαζί. Εγώ υπάγω. Πού υπάγεις? Στον Πατέρα. Στον Πατέρα, στον Πατέρα πηγαίνω. Να το πω εγώ για μένα. Εγώ υπάγω. Πού υπάγεις? Στο Χριστό. Στο Χριστό. Στο Χριστό πηγαίνω. Πού να πάω? Πού να πάω? Εγώ υπάγω. Πού πηγαίνεις? Στον Πατέρα. Και λέω και εγώ θέλω να πάω στον Πατέρα. Δεν ξέρεις τον δρόμο. Λέει, ούτε τον Πατέρα ξέρω ούτε τον δρόμο ξέρω. Ο δρόμος είμαι εγώ. Ο Πατέρας είναι μέσα. Εάν θες να πας στον Πατέρα, έλα σε μένα. Και αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας άλλος. Σήμερα λοιπόν εγώ λέω, εγώ πάω στο Χριστό. Τα ακούτε? Εγώ πάω μόνο στο Χριστό. Εγώ πάω στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Γιατί εκεί θα βρω και τον Χριστό και τον Πατέρα, αλλά θα βρω και τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Αλληλούια. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα ξανάρθω. Αλλά θα σας στείλω και τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Σε ποιους? Να το ερώτημα το μεγάλο. Σε ποιους θα στείλει ο Χριστός τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας? Σε ποιους? Που θα τους διδάσκει, που θα τους ελέγχει, που θα τους οδηγεί, που θα τους υπενθυμίζει τα λόγια, που θα τους αποκαλύπτει τα μέλλοντα, που θα τους αναζωπηρώνει, θα τους ζωοποιεί, που θα τους δίνει χαρά, που θα τους οικοδομεί. Ποιους, σε ποιους ο Χριστός θα στείλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας? Σε αυτούς που πηγαίνουν σε Αυτόν. Σε αυτούς που πηγαίνουν στον Χριστό. Σε αυτούς που εμπιστεύονται το Θεό, που πιστεύουν. Δεν ταράζει την καρδιά τους. Δεν αγωνιά, δεν θλίβεται, δεν καταθλίβεται. Πώς να σου στείλει τον Παράκλητο όταν η καρδιά σου είναι έτσι σαν σφουγγάρι? Πώς να σου στείλει τον Παράκλητο? Πώς να σε επισκεφθεί? Ναι, μου μιλάει ο Θεός, αφού και να σου μιλήσει δεν ακούς. Ναι, με οδηγεί τώρα ο Θεός, αφού έχεις την καρδιά, στην καρδιά σου πέτρα. Πώς να σε οδηγήσει? Αφού αγωνία, φόβος, θλίψη, πόνος, δάκρυα, στεναγμός, αδιέξοδο. Ναι, βέβαια, αφού θες να πας μπροστά εσύ, αφού δεν εμπιστεύεσαι τον Πατέρα, αφού δεν εμπιστεύεσαι τον Χριστό,
Πώς θα έρθει ο παράκλητος? Εδώ να το καταλάβουμε, αδελφοί, σήμερα. Ο Θεός να σου δώσει και να μας δώσει να το καταλάβουμε. Έχουμε ανάγκη από τον παράκλητο. Αμήν. Αυτός ενεργεί. Αυτός εργάζεται. Αμήν. Αλλά πρέπει να τον δεχτείς, λέει ο Χριστός. Αυτός που έχει τις εντολές μου είναι ο αγαπών με. Και όποιος με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατρός μου. Και αν δεν με αγαπάει, δεν μπορεί να αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να δεχθεί την αγάπη του Θεού. Υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, κρίσης και υπάρχει και η αγάπη. Υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Εσύ από πού από κάτω θα μπεις? Αυτό θα απολαμβάνεις. Εάν μπεις κάτω από τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορείς να απολαμβάνεις την αγάπη. Θα φοβάσαι, θα τρέμεις. Θα βλέπεις ένα Θεό κριτή, ένα Θεό που σε μαλώνει, όλο σε μαλώνει. Ένα Θεό δίκαιο, εκδικητικό. Ένα Θεό της Παλιάς Διαθήκης. Ένα Θεό του νόμου. Ένα Θεό που δεν συγχωρεί. Αν όμως φύγεις από εκεί, περάσεις από το δρόμο που λέγεται Χριστός, περάσεις μέσα από τη χάρη του Θεού που είναι ο Χριστός και βγεις κάτω από την αγάπη του Θεού, πάει η δικαιοσύνη. Και θα απολαμβάνεις την αγάπη του Πατέρα. Σπλαχνικός. Θα σε αγαπάει πάντοτε. Θα σε φροντίζει πάντοτε. Και για να το πω πιο καλά, όποιος δεν αγαπάει εμένα δεν θα αγαπηθεί, όχι από τον Θεό, από τον Πατέρα δεν θα αγαπηθεί. Δεν θα είναι πια ο Θεός Πατέρα σου να σε αγαπάει, αφού πας και κρύβεσαι κάτω από τη δικαιοσύνη του. Εξητάς τη δικαιοσύνη του, εξητάς τον νόμο του, θλίβεσαι. Πώς εκεί κάτω από τη δικαιοσύνη να σου δώσει τον παράκλητο? Είσαι τόσο δίκαιος που θα σου δώσει τον παράκλητο? Είσαι τόσο άγιος που δικαιούσε τον παράκλητο? Είσαι τόσο σπουδαίος επιμένας, σε πρόβατο ισχυρό, που δικαιωματικά θα πάρεις τον παράκλητο? Α, δεν μπορείς να απολαύσεις την αγάπη του Πατέρα. Τέλειωσε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να φύγουμε κάτω από τη δικαιοσύνη του, να φύγουμε κάτω από τις ικανότητές μας, να εγκαταλείψουμε κάθε επιμενική μας άποψη, κάθε δυνατή και ισχυρή μας θέση και να πάμε να κρυφτούμε κάτω από την αγάπη του Πατέρα. Αλλά θα περάσουμε μέσα από τον Χριστό. Δηλαδή θα κάνουμε τον Ιησού Χριστό ποιμένα μας. Θα αποδεχθούμε ποιμένα αυτόν τον οποίον έδεσε ο Πατήρ, τον Χριστό. Και θα πούμε κάτω από την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού θα εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και κατά χάρη, δεν θα μας αφήσει ορφανούς ο Χριστός, θα στείλει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα κάνει τα πάντα στη ζωή σου. Πρώτα-πρώτα θα ελέγχει τους γύρω, γιατί χρειάζεται να ελέγχονται οι γύρω. Οι γύρω που είναι ο κόσμος, οι γύρω που είναι οι συγγενείς μας, οι γύρω που είναι οι φίλοι μας, ακόμη και οι γύρω που είναι οι αδελφοί μας. Θα τους ελέγχει. Θα τους ξεσηκώνει. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου, με τους συναδέλφους σου. Δεν μπορείς. Χρειάζεσαι κάποιον να ελέγχει την καρδιά τους αποτελεσματικά. Μπαίνε λοιπόν μέσα από τον Χριστό που είναι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μπες κατά την αγάπη του Πατέρα, εμπιστεύσου την αγάπη του Πατέρα. Εμπιστεύσου την ποίμανσή σου στο Χριστό. Το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγχει. Το Πνεύμα του Άγιο θα σε διδάσκει. Τι πρέπει να πεις, τι πρέπει να κάνεις. Το Πνεύμα του Άγιο θα σε δυναμώνει, θα σε φουντώνει. Θα βάζει φωτιά. Σου δίνει χαρά. Το Πνεύμα του Άγιο θα σε οδηγεί. Θα σε διοικεί. Το Πνεύμα του Άγιο θα σου υπενθυμίζει το Λόγο. Για να υποτάσσεσαι και να υπακούσεις, επειδή αγαπάς τον Χριστό, για να σε αγαπάει ακόμη πιο πολύ ο Πατέρας.
Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγεί εν τέλει πάσαν την αλήθεια. Και εσύ θα είσαι ένα ευλογημένο προβατάκι του Κυρίου. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, η τελευταία ερώτηση. Τι είσαι, ποιμένας ή πρόβατο? Τι είσαι, ποιμένας ή πρόβατο? Ποιμένεις ή ποιμένεσαι? Βοσκείς ή βοσκείσαι? Και αν είσαι πρόβατο, είσαι ισχυρό ή ασθενές? Και η απάντησή μας είναι, Κύριε, μία ιενή αλήθεια. Εγώ είμαι ένα πρόβατο ασθενές που χρειάζομαι να με επιμένεις εσύ, να με οδηγείς εσύ, να με κατευθύνεις εσύ δια Πνεύματος Αγίου. Είμαι ένα πρόβατο πολύ αδύνατο, Κύριέ μου. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Καταδικάζω κάθε επιθυμία μου να ενεργήσω και εξητώ με όλη μου την καρδιά να ενεργείς εσύ στη ζωή μου. Καταδικάζω κάθε επιθυμία μου να φροντίζω και επιθυμώ εσύ, ο πατέρας μου, να με φροντίζεις. Αδελφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι αυτή, ότι οι μέρες που έρχονται δεν είναι εύκολες. Είναι δύσκολες και όλο πιο δύσκολες. Χρειαζόμαστε ποιμένα. Όλοι μας. Ποιμένα χρειάζεσαι. Χρειαζόμαστε οδηγό. Χρειαζόμαστε πατέρα. Είναι απόλυτη ανάγκη μέσα σε αυτές τις μέρες που ακολουθούν να είναι πατέρας μας ο ουράνιος. Είναι ανάγκη. Ξύπνα. Είναι ανάγκη. Χρειάζεσαι ποιμένα. Χρειάζεσαι διοικητή. Είσαι αδύναμος. Είσαι ασήμαντος. Είσαι ένα πρόβατο μέσα στα θηρία. Εάν γίνεις έτσι, τότε, για ακούστε, θα καταστήσω τα πρόβατα αυτά ευλογία. Και όλα όσα πρόβατα είναι γύρω από το όρος μου. Και θα καταβάζω σε αυτά βροχή στον καιρό τους. Και η βροχή αυτή θα είναι ευλογίας. Και τα δέντρα του αγρού θα αποδίδουν τον καρπό αυτών. Και η γη θα δίδει το προϊόν αυτής. Και θα είναι ασφαλής μέσα στη γη τους. Και θα διώξω όλα τα άγρια θηρία και θα κοιμούνται στα δάση και θα κατοικούνε στην έρημο, αλλά θα είναι παντάπαση ασφαλής. Να λοιπόν οι υπόσχεσεις του Θεού. Ειρήνη, ασφάλεια μέσα στην απόλυτη ευλογία του Θεού. Και εμείς λέμε αμήν, Κυρία.